έχει βγει από την ατζέντα το αδίκημα της κατασκοπίας. Επί του παρόντος, ναι. Με αυτή τη φράση, στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στην Κρήτη TV, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης επαναλαμβάνει τη θέση της κυβέρνησης ότι επί του παρόντος το αδίκημα της κατασκοπίας βρίσκεται εκτός ατζέντας, με τους δύο Έλληνες να κατηγορούνται για το αδίκημα της εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή, με το Φώτη Κουβέλη να κάνει λόγο για ένα συγκεκριμένο επεισόδιο. Κύριε Υπουργέ, φοβάστε, εξτάσετε μάλλον το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα στημένο επεισόδιο από πλευράς Τουρκίας? Κοιτάξτε, το επεισόδιο είναι συγκεκριμένο. Πρόκειται για μια αποδιδόμενη κατηγορία της εισόδου σε παράνομη εισόδος, σε ελεγχόμενη, σε στρατιωτική περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι αν κάτω από άλλες συνθήκες, δηλαδή όταν δεν θα υπήρχαν αυτά τα στοιχεία της έντασης, συνέβαινε ένα τέτοιο περιστατικό, θα ελύεται, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, με μια απλή συνεννόηση. Το αδίκημα για το οποίο φέρεται να εισάγονται οι δύο στρατιωτικοί μας είναι ένα αδίκημα της παρανόμου εισόδου, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη δόλου, αλλά ουδής δολίος ενεργεί για να εισέλθει παράνομα σε έδαφος ξένης χώρας, με τη στολή του, τα διακριτικά του, τον οπλισμό του. Την ίδια ώρα, ο Φώτης Κουβέλης υποστήριξε μέσα από την Κρήτη TV ότι στόχος των Τούρκων είναι να εντάξουν τη δίκη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στο γενικότερο σκηνικό έντασης που έχουν στήσει στις σχέσεις με την Ελλάδα, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ό,τι αφορά το πότε θα γίνει η δίκη, διότι περί αυτού ο λόγος, εμείς επιδιώκουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Εκεί θα κριθεί και το ζήτημα της αποφυλάκησης των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεών μας. Η προσπάθεια είναι συντονισμένη, γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι από την άλλη πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία επιδιώκει την διαμόρφωση στοιχείων εντάσεως και σε αυτή την ένταση υπολογίζουμε ότι θέλει να εντάξει και την εκκρεμούσα δίκη των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Φώτης Κουβέλης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα συνεχή ναύτεξ από πλευράς Τουρκίας, τονίζοντας μάλιστα ότι η ελληνική πλευρά κρατά στάση αναμονής, εστιάζοντας στις επόμενες κινήσεις της γείτονος. Η Τουρκία ακριβώς στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης, και είναι άλλιστα αξιοζήτημα μέχρι ποιου σημείου θα φτάσει αυτή η κλιμάκωση της έντασης, έχουμε για παράδειγμα την ανάπτυξη πολλών ναύτεξ εκ μέρους της Τουρκίας και μάλιστα με χρονικά περιθώρια πάρα πολύ μεγάλα. Αυτές τις ναύτεξ η χώρα μας τις αποκρούει, δεν τις θέλει, αλλά πρέπει να δούμε την στάση της Τουρκίας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στην ανάδειξη του ζητήματος μέσω της διπλωματικής οδού. Έχουμε μια σημαντική δραστηριότητα αναφορικά με την ανάδειξη του ζητήματος, προκειμένου διάφορα κέντρα στην Ευρώπη να επιληφθούν του θέματος.